Νέα δεδομένα φέρνει ο εμβολιασμός στη λειτουργία των καταστημάτων. Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις, αναμένεται νέο καθεστώς στη λειτουργία των εσωτερικών χώρων των καταστημάτων από τις 15 Ιουλίου. Μέχρι στιγμής πάντως, τα καταστήματα στις Σέρες βλέπουν θετικά το ενδεχόμενο και ζητούν από όλους τους πολίτες να εμβολιαστούν. Δεν είναι καθόλου εύκολο αυτό που συμβαίνει, αλλά πρέπει να καταλάβουμε όλοι ότι βρισκόμαστε σε μια κατάσταση σε εισαγωγικά ενός πολέμου. Γιατί μπορεί να είναι μια πανδημία, αλλά επειδή και αυτή έχει θύματα, στην ουσία εγώ το βλέπω μια μορφή πολέμου είναι για αυτή. Οπότε πρέπει και εμείς να πολεμήσουμε πάνω σε αυτό και να σταθούμε αντάξια και να μπορέσουμε να βγούμε νικητές. Δηλαδή είναι αναγκαίο το κακό να κάνουμε εμβόλιο, είναι αναγκαίο να γίνουν κάποια πράγματα. Τώρα η μεταβατική περίοδος αυτή που θα ακολουθήσει μέχρι να εμβολιαστούν όλοι σίγουρα θα είναι κάπως λίγο δύσκολη μέχρι να έρθουμε να μπούμε σε μια σειρά. Εγώ θεωρώ ότι είναι απαραίτητο να γίνουν αυτά τα πράγματα. Πρέπει να γίνουν. Πρέπει να εμβολιαστούμε, πρέπει να το πάρουμε απόφαση. Και δεν το λέμε εμείς, το λένε οι ειδικοί. Ποιος είμαι εγώ που θα κρίνω και θα πω ότι δεν πρέπει να γίνει. Δεν μπορώ να το κάνω αυτό το πράγμα. Το πιστοποιητικό εμβολιασμού πάντως θα ξεκινήσει να χρησιμοποιείται από τα καταστήματα εστίασης. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν λεπτομέρειες για το πώς θα λειτουργήσει το σύστημα και οι καταστηματάρχες στηρούν στάση αναμονής. Κοιτάξτε να δείτε, μέχρι να οριστικοποιηθεί το πώς ακριβώς θα γίνεται αυτό το πράγμα, δεν το ξέρουμε ακόμα. Περιμένουμε να μας πει η κυβέρνηση πώς θα γίνει αυτό το πράγμα, πώς θα γίνει το έλεγχος, να το πω κατά κάποιο τρόπο. Πιστεύω ότι δεν θα χρειαστεί προσωπικό για να κάνει αυτή τη δουλειά. Νομίζω κάθε υπάλληλος που θα βρίσκεται σε ένα πόστο ή κάποιος που βρίσκεται σε ένα συγκεκριμένο πόστο θα πρέπει να ελέγξει όλους αυτούς οι οποίοι θα εισέρχονται στο κατάστημα εφόσον μπούμε μέσα. Εννοούμε πάντα έτσι για το χειμώνα, μιλάμε πιο πολύ για τώρα. Τώρα είναι και καλοκαίρι, θα περάσει ανώδυνα αυτό το πράγμα. Και πιστεύω ότι έχουμε το χρονικό περιθώριο μέχρι το χειμώνα να οργανωθούμε για να μπορέσουμε να ελέγξουμε κι εμείς με οποιοδήποτε τρόπο μπορούμε να κάνουμε τη δουλειά μας. Αναφορικά τώρα με τη στήριξη από πλευράς κυβέρνησης στον κλάδο της εστίασης, τα μαγαζιά βοηθήθηκαν και υπάρχει αισιοδοξία ότι τα πράγματα θα πάνε καλύτερα. Όσον αφορά τη στήριξη γενικά των καταστημάτων της εστίασης, αν βάλουμε ένα βαθμό του 10, πιστεύω ότι βοηθήθηκαν οι επιχειρήσεις μέχρι ένα 7-8%. Και μέσα σε μια οικονομία η οποία ας πούμε ήταν κατεστραμμένη έτσι, και ανεξάρτητα από πολιτικά θέματα δεν με ενδιαφέρουν εμένα, εγώ βλέπω καθαρά τον επαγγελματισμό, τη δουλειά μου δηλαδή και δεν με αφορά ποιος θα είναι, πού θα είναι, αρκεί να μπορέσουν να γίνονται πράγματα. Θεωρώ ότι βοηθήθηκε η κατάσταση μέχρι ένα σημείο σημαντικά, σύμφωνα με τις δυνάμεις που είχε η παρούσα κυβέρνηση ας πούμε. Θεωρώ ότι πήγαμε καλά μέχρι τώρα και πιστεύω θα συνεχίσουμε καλύτερα.